Κυρίες και κύριοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλησπέρισουμε τον κύριο Πασχάλη Τόσκιο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ο οποίος πρώτος αποκάλυψε όλα αυτά που γινόταν στο ΚΕΓΕ στερών, όχι μόνο για τη ΣΥΤΙΣ, αλλά για τους πρόσφυγες που θα έρχονταν. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Πρώτος το αποκαλύψατε, αλλά πολύ μετά το λέμε. Πρώτη η δικιά μας εφημερίδα, πρώτο δικό μας site, πρώτη εμείς το είπαμε. Κύριε Μασλαρινέ, δεν είναι το μείζον το αν αυτό το θέμα προέκυψε από την δική μου αντίδραση και ενημέρωση. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά βλέπουμε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που οι διαστάσεις του δεν περιορίζονται μόνο στο νομό Σερών. Εγώ ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου παλιότερα έχω ασχοληθεί και έχω επισκεφθεί και άλλους χώρους που είχαμε hot spot που φιλοξενούσαν πρόσφυγες, ένα ζήτημα τεράστιο με πάρα πολύ σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις και ένα πρόβλημα δυστυχώς το οποίο αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Και δεν μπορεί, και λυπάμαι που το λέω αυτό, εδώ στις ΣΕΡΕΣ να γίνεται μια τόσο πρόχειρη, γιατί πριν φτάσουμε στο να δούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο έγινε η διαδικασία, το πώς θα συζητήσονται και την οικονομική διάσταση που έχει το θέμα και με τον τρόπο με τον οποίο πήγαν να το διαχειριστούν συγκεκριμένοι παράγοντες, οι πολιτικοί παράγοντες του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να δούμε το γενικότερο πλαίσιο αντιμετώπισης του προσφυγικού με τον τρόπο το οποίο γίνεται. Δυστυχώς βλέπουμε ένα θέμα το οποίο έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία, να υπάρχει μια ευαισθησία, να υπάρχει ένας άλλος τρόπος διαχείρισης, να μπαίνει πλέον στη λογική του πιάτσικου, να μπαίνει στη λογική του να εξυπηρετήσουμε κάποιους την κομματική μας πελατεία και να κάνουμε, δηλαδή να εσχροκερδούμε, να προσπαθούμε να εσχροκερδίσουν κάποιοι πάνω σε ένα τεράστιο δράμα που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι και ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να έχουμε να διαχειριστούμε εμείς ως χώρα και ως διοίκηση. Αυτός είναι ο πυρήνας του προβλήματος και δυστυχώς διωγγώνεται με τέτοιες λογικές. Γιατί για να μην ξεχνάμε ότι αυτό το κόστος, όπως σε πολλά παρόμοια ζητήματα και στο παρελθόν, πάντα έρχεται ο λογαριασμός και κάποιοι φορείς που χρηματοδοτούν, είτε λέγεται δημόσιο, που πρέπει τα χρήματα με διαφάνεια να πηγαίνουν, όταν πηγαίνουν για τέτοιους σκοπούς, να μην χάνεται ευρώ. Όπως επίσης και τα χρήματα που έρχονται, που ειστρέφουν στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο θέμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κάποια στιγμή θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ελέγξει τους μηχανισμούς και τις πορείες και την κατάληξη αυτών των χρημάτων που δόθηκαν. Άρα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ως διοίκηση που έχουμε αυτή τη λογική, αυτό το ζήτημα. Βλέπω ότι δυστυχώς η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν το αντιμετωπίζει με τέτοια προνοητικότητα το θέμα. Σήμερα άκουσα με μεγάλη μου λύπη και νομίζω το ακούσατε κι εσείς ότι αν καταρρεύσει η συμφωνία των Ευρωπαίων με τους Τούρκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εισστρέψουν στην Ελλάδα άλλες 180.000 πρόσφυγες, άρα το πρόβλημα μεγαλώνει, οι ανάγκες μεγαλώνουν. Το επίσημο είναι αυτό. Το επίσημο είναι το ανεπίσημο, έτσι. Άρα δεν μπορεί πλέον αυτή η χώρα η πρόκληση να είναι να διαχειρίζεται τέτοιου μεγέθους προβλήματα και να πηγαίνουμε να τα αντιμετωπίσουμε με τις λογικές του παλαιοκομματισμού, με τις λογικές του πελατειακού κράτους, με τις λογικές κράτος λάφυρο, το κράτος είναι δικό μας και θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, θα το διαχειριστούμε όπως θέλουμε. Και αυτές οι λογικές έχουν τελειώσει. Και αν θέλετε, αυτές οι λογικές ήταν αυτές που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία το 2009. Από ό,τι φαίνεται όμως δεν αλλάζουμε. Εδώ 42 χρόνια κατηγορούσε ο κύριος Τσίπρας στις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι τσαλαβωτούσαν στη διαπλοκή και σε αυτά. Και βλέπουμε σήμερα να γίνεται κάτι παρόμοιο και ίσως και πιο κάθετο και πιο άγριο, έτσι, αν μου επιτραπεί η έκφραση σε εισαγωγικά. Κύριε Μασλαρινέ, και δανείζομαι τη φράση σας, δεν αλλάζουμε. Και θα τη μεταφέρω σε αυτό που έλεγε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Αλλά δυστυχώς τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και άλλα μηντιακά και πολιτικά συμφέροντα είχαν επικεντρώσει στο λεφτά υπάρχουν, το οποίο ήταν με 10 προϋποθέσεις, τις οποίες δεν τις είπαν ποτέ, και έμεινε αυτό και δεν έμεινε το ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Λοιπόν, είναι ακόμα επίκαιρο, ή αλλάζουμε και τελειώνουμε με αυτές τις νοοτροπίες, τελειώνουμε με το παλατιακό κράτος, τελειώνουμε με το να εξυπηρετούμε κομματικούς φίλους, τελειώνουμε με την αδιαφάνεια σε τέτοιου είδους διαχείριση ζητημάτων και χρημάτων. Και χρημάτων, γιατί να υπενθυμίσω στους πολίτες που μας ακούνε, στους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη ξεκινήσει πήγε να ακυρώσει την μεγάλη τομή στην διαφάνεια στον δημόσιο τομέα που ήταν η διάβγεια. Το αν ξέρω εγώ σήμερα ή ξέρετε κι εσείς ή το ξέρει όλη η Ελλάδα και όλος ο νομός ή αυτοί που θέλουν να μάθουν εν τέλει
το πώς έγινε αυτή η διαδικασία και δεν μπόρεσαν να αντικρύψουν, γιατί φαντάζεστε ότι πήγε να περάσει από κάτω. Αν δεν υπήρχε διάβια και δεν υπήρχε αυτό το νομοθέτημα που να υποχρεώνει τους δημόσιους φορείς να δημοσιοποιούν στο διαδίκτυο τέτοιου είδους αποφάσεις, δεν θα μαθαίναμε ποτέ, όπως δεν θα μαθαίναμε και μια σειρά άλλων παρόμοιων ενεργειών. Και αυτό, ξέρετε, είναι και η απάντηση σε αυτούς που έρχονται τώρα εκ των υστέρων και κρούν ανοιχτές θύρες. Ξέραν όλοι, δυστυχώς, και στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ ξέραν πολύ. Εκτός από τους θεσμούς όμως, έτσι. Δεν σας άκουσα. Εκτός από τους θεσμούς. Ότι νύχτα ήρθαν αυτοί, νύχτα έγιναν οι διαγωνισμοί, όχι, λέω, νύχτα πήγε. Κάνω ένα διαχωρισμό. Λέω ότι επειδή βλέπω ότι η κυρία Σταμπουλή, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, διαχωρίζει τη θέση της και το θεωρώ ότι πάρα πολύ ενδημοκηθικό αυτό που κάνει, αλλά το κάνει εκ των υστέρων. Παραπονιέται ότι δεν ενημερώνεται για τίποτα, κυρία Σταμπουλή. Η κυρία Σταμπουλή γνώριζε, η κυρία Σταμπουλή ερωτήθηκε, απλά η κυρία Σταμπουλή αντέδρασε όταν πλέον το θέμα δεν μπορούσε να μπει κάτω από το χαλί. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω αν έχει πραγματικά αντιμιστάσει και το είπε σε μια, το διάβασα και μια δήλωσή του, είπε ότι εγώ απλά σχολίασα αυτό που συνέβη. Δεν μπορεί να μην γνώριζε, κύριε Σταμπουλή. Δεν μπορεί ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και το μέλος της Νομαρχιακής να διαχειρίζονται τους πρόσφυγες, το προσφυγικό στο νομό Σερών, με τόσους θεσμικούς φορείς, με τόσους θεσμικούς παράγοντες, με μια κοινωνία που θέλει να βοηθήσει. Και εδώ δεν ζήσαμε το να τους φέρουν αυτούς τους ανθρώπους. Και ξέρετε, υπάρχουν και πολλά άλλα οξύμορα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί. Υπάρχει μια ανακοίνωση της συντονίστριας του κέντρου, η οποία λέει ότι δεν δεχόμαστε προσφορές από εθελοντές και από ανθρώπους, από ιδιώτες που θέλουν να βοηθήσουν, γιατί δεν υπάρχουν, λέει, αποθετικοί χώροι για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτά τα πράγματα που η κοινωνία των Σερών θέλει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί η ευαισθησία υπάρχει. Και εγώ ρωτώ, γιατί δεν υπήρξε μια δημόσια διαβούλευση ένα μήνα πριν, δύο μήνες πριν, γιατί είχαμε το χρονικό περιθώριο να γίνει. Δεν έπρεπε να γίνει, πρέπει να γίνει μέσα στο 15 Αύγουστο, μετά μέσα στον Αύγουστο. Αν υπήρχε μια σοβαρή διοίκηση και πραγματικά υπήρχε σοβαρή διάθεση και ευαισθησία και ευθύνη αυτών των ανθρώπων, οι όποιοι διαχειρίζονται, και όχι φυσικά τα μέλη της Νομαρχίας, δεν μπορεί να είναι μια τέτοια διαδικασία ευθύνη της Νομαρχιακής ενός κόμματος. Υπάρχουν θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες που θα ασχοληθούν με αυτό. Και διοικητικοί παράγοντες. Αλίμονο. Αυτά δεν γίνονται ούτε στη Βόρεια Κορέα. Λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορεί να τη διαδικασία ενός τόσο σοβαρού εθνικού ζητήματος να την κάνουν μέλη, την ευθύνη να έχουν μέλη της Νομαρχιακής και αυτό να το διαφημίζουν κιόλας. Αυτά θυμίζουν άλλες εποχές. Άλλες εποχές που θέλουμε να τις ξεχάσουμε όλοι. Αλίμον. Το έχουμε δει. Αλίμον. Και εγώ ρωτώ, δεν θα ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση? Και ξέρετε, γιατί έτσι ενισχύουμε και ακραίες φωνές όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο και λένε οι ακραίοι, ορίστε. Στήσατε, φέρατε τους πρόσφυγες για να στήσετε μπίζνα το κακό πολιτικό σύστημα και δεν τους θέλουμε τους ξένους. Ενώ δεν είναι αυτή η πραγματικότητα που κυριαρχεί στην κοινωνία. Εγώ είδα μια κοινωνία που θέλει να βοηθήσει. Και ενώ η κοινωνία ήθελε να βοηθήσει, μια κακή νοοτροπία και κακή αντίληψη είναι ότι δεν θα μας βοηθήσετε γιατί εμείς εδώ τα έχουμε κανονίσει μεταξύ μας το πώς θα γίνει αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, αυτές οι λογικές ανήκουν στο παρελθόν. Και... Εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρξαν καθεστώτα και υπάρχουν, όπως αναφέρεται. Καθεστώτα. Δηλαδή, μιλάμε για την Ελλάδα του 2016 και μιλάμε για καθεστωτικές αντιλήψεις. Το κόμμα έκανε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μα αυτό είπα, κύριε Μασταν, ότι ή αλλάζουμε αυτές τις λογικές, από όπου και προέρχονται. Γιατί τέτοιες λογικές ήσαμε και στο παλαιότερα και στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι λογικές όμως πλέον σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή την κατάσταση, με αυτή την οικονομική κατάσταση που είναι σήμερα ο Έλληνας, δεν μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε όλο αυτό. Και αν θέλετε το ότι δεν βγαίνουμε από την κρίση, δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο, έχει να κάνει ακριβώς με ότι συνεχίζουμε να κουβαλάμε στην πλάτη μας και να έχουν όλοι αυτοί την ίδια νοοτροπία και την ίδια αντίληψη. Και εγώ αυτό το οποίο βάζω στη λογική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αντί να φέρει το νέο, αντί να φέρει την αλλαγή, αντί να ενισχύσει τέτοιες τομές στη διοίκηση και στο κράτος, όπως ήταν η διάβια, όπως ήταν οι ηλεκτρονικές, να γίνονται παντού ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί. Για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα να πηγαίνει το μέλος του Νομαρχιακής να παίρνει διαγωνισμό, να είναι πρόχειρος, να είναι προφορικός, να ξεφύγουμε από αυτό, να ξεφύγουμε από αυτές τις δεσμεύσεις, να ξεφύγουμε από αυτό το οποίο κρατάει την Ελλάδα καθυλωμένη, την πελατειακή σχέση των εκάστοτε κομματικών παραγόντων με κάποιους οικονομικούς παράγοντες, τοπικούς ή εθνικούς. Για να τα σπάσεις αυτά, θέλεις ξεκάθαρο πλαίσιο. Και το ξεκάθαρο πλαίσιο είναι η διάβια, το ξεκάθαρο πλαίσιο είναι οι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, και αντί αυτή η κυβέρνηση να τα ενισχύσει και να βγούμε όλοι εμείς από όλους τους χώρους.
που θέλουμε αυτές τις αλλαγές. Όχι, τις θέλουμε γιατί δεν είμαστε μέρος αυτού του παρασιτικού κράτους, δεν είμαστε μέρος αυτού του παρασιτικού μηχανισμού που υπάρχει και λιμένεται χρόνια τον ιδρώτα του Έλληνα. Είμαστε μέρος μιας κοινωνίας και μέλη από όλα τα κόμματα που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι υγιείς σκέψεις, υγιείς θέσεις υπάρχουν σε όλους τους χώρους, για να μην αδικήσω κανέναν. Ότι αυτά πρέπει να τα αφήσουμε το παρελθόν. Και εδώ πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία, πολιτική συμφωνία όλων αυτών των δυνάμεων, από όπου και αν προέρχονται, να αφήσουμε πίσω τέτοιες λογικές. Δυστυχώς, βλέπω ότι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι παλαιοκομματικές λογικές κυριαρχούν, και αυτό που συνέβη στις ΣΕΡΕΣ συνέβη και σε άλλους νομούς. Δεν συνέβη μόνο σε εμάς. Είναι μια νοοτροπία που επικρατεί. Τη λέμε πολύ και λίγο παραπάνω από κάποιο συγκεκριμένο χώρο ότι το ΠΑΣΟΚ, το κακό, άμα θέλετε, το ΠΑΣΟΚ μετακινήθηκε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί δηλαδή που ήταν χθες και ξέραν αυτές τις πρακτικές συνεχίζουν να είναι και σήμερα. Κακό και καλό ΠΑΣΟΚ αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουμε και ως κοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι επιβραβεύτηκαν και ψηφίστηκαν από την κοινωνία. Πρέπει η κοινωνία επιτέλους να αρχίσει να αξιολογεί σωστά. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβραβεύει το παρασιτικό, από όπου και αν προέρχεται. Γιατί ξέρετε, δεν έχουν όλοι την ίδια ευθύνη, αλλά όλοι έχουμε μία ευθύνη. Και ακριβώς αυτή την ανάληψη ευθύνης έκανα εγώ και αντέδρασα. Γιατί θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποια θέση και αν είμαστε, να δώσουμε τη μάχη και να κάνουμε την επανάσταση του αυτονόητου. Η επανάσταση του αυτονόητου να είμαστε όλοι υγιώς σκεπτόμενοι πολίτες απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόμενα, από όπου και αν προέρχονται. Μόνο έτσι θα αλλάξει αυτή η χώρα και μόνο έτσι θα οθήσει και τις πολιτικές δυνάμεις να αλλάξουν κατεύθυνση και ρότα. Και τόσο και μας πληροφώνει ότι ο κύριος Τάπας έχει υποβάλει την παρέτησή του από την Ομαρχιακή Επιτροπή και θα ήθελα ένα σχόλιο από αυτό και να κλείσουμε με αυτό. Κοιτάξτε τώρα, αν ο κύριος Τάπας είναι μέλος της Ομαρχιακής, παραιτήθηκε, αυτό δεν αφορά κανένα. Δεν έχει νόημα. Εδώ το μείζον και το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να αλλάξει και η κυβέρνηση και όλοι οι κομματικοί της παράγοντες και οι υπουργοί, ότι δεν μπορεί, γιατί ξέρετε, είπατε στην αρχή του δελτίου σας ότι τα χρήματα δεν είναι 650.000 ευρώ και είναι 30.000. 30.000 ευρώ ήταν ο διαγωνισμός, ο πρόχειρος, ο προφορικός για 10 μέρες. Το κόστος, το συνολικό κόστος, όπως αντιλαμβάνεστε, για όλο αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο θα είναι εδώ οι πρόσφυγες, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι 30.000, είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο και ίσως να αγγίξει και να ξεπεράσει. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο, δεν μπορεί να βάλει σταβάνι στο ποσό που θα χρησιμοποιηθεί, γιατί το διάστημα το οποίο θα μείνουν εδώ στις ΣΕΡΕΣ οι πρόσφυγες δεν είναι προκαθορισμένο. Αν μείνουν ένα χρόνο, άλλο θα είναι το κόστος. Αν μείνουν ένα μήνα, θα είναι άλλο το κόστος, όπως αντιλαμβανόμαστε. Έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι η διαδικασία να είναι σε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ας μείνουν εδώ όσο θέλουν. Και ας ανεβεί το ποσό όσο θέλουν. Αλλά να είναι με διαφάνεια και με όρους αξιοκρατίας, έτσι. Πάντως, επίσης. Όχι, γιατί έχει να κάνει και με το πώς θα στελεχωθεί αυτό. Είπαμε ότι θα κλείσουμε, αλλά από το ένα, από την κουβέντα βγαίνουν και άλλα τώρα. Είναι εντυπωσιακό που πήραν είδηση αυτό το διαγωνισμό ξένοι, εκτός θερών δηλαδή λέγοντας ξένοι, Έλληνες, εντάξει, να μην παρεξηγούμαστε, αλλά ύστερα δεν πήραν χαμπάρ, έτσι να το πούμε. Κύριε Μασλαρινέ, νομίζω ότι είναι πλέον αντιληπτό ότι αυτό εδώ ήταν μια κακοστημένη επιχείρηση εκμετάλλευσης ένα συγκεκριμένο ζητήματος. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, υπήρχε ένα σχέδιο, θεωρώ. Αλλά δεν θέλω να μείνω εδώ, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το πρόβλημα, βγάλουμε όλα, βγάζουμε τη διαδικασία ζήτησης, βγάλουμε το ποιοι ανέλαβαν την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή εμείς, εδώ στις ΣΕΡΕΣ, ως νομός, ως πολίτες, ως κοινωνία, έχουμε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή 500 πρόσφυγες στην πόλη μας, στο νομό μας. Πρέπει δηλαδή ακόμα και τώρα, έστω και τώρα, δεν ξέρω τι θα κάνει εσωκομματικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όμως ως πολίτη, με ενδιαφέρει ως ενεργό πολιτικό, ότι πρέπει ακόμα και τώρα να κάθουμε κάτω και να ζητήσουμε κανόνες διαφάνειας, ώστε και η φιλοξενία που θα προσφέρουμε εμείς, γιατί σας είπα και προηγουμένως, θέλουν οι ΣΕΡΕΙ να βοηθήσουν, σύλλογοι, φορείς, θεωρώ, νομίζω, Δήμοι, Νομαρχία, Περιφέρεια, όλοι θα δείχνουμε ένα ενδιαφέρον και δεν μπορούσαμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε. Δηλαδή πρέπει να ξαναδούμε, και το κρίσιμο είναι αυτό, το πλαίσιο μέσα στο οποίο η ΣΕΡΕΙ, η κοινωνία μας, θα βοηθήσει και θα αναλάβει την ευθύνη της φιλοξενίας αυτών των προσφύγων.
Γιατί είδα και κάποιες φωνές κάποιων ακραίων οι οποίοι λένε δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Όχι, πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι, από μια εμπόλυμη χώρα έρχονται. Και επειδή έχω υπάρξει μετανάστες εγώ στη Γερμανία, είναι πάρα πολύ κρίσιμο και έχει να κάνει με τον πολιτισμό μας το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και πώς θα απομονώσουμε και, και τους ακραίους, τους ακροδεξιούς και τους φασίστες που βάζουν άλλα θέματα. Και ξέρετε, ακούγονται λίγο. Να βάλουμε το πανανθρώπινο πάνω απ' όλα και να βάλουμε το πανανθρώπινο και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και θεωρώ ότι εκεί μπορούμε να δούμε όλες τις διαστάσεις του προβλήματος. Όλες τις διαστάσεις και να δούμε αν μπορούν να υπάρξουν σαιρέοι επιχειρηματίες και τι όχι. Αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο διαφάνειας. Δεν θα βάλουμε, παράδειγμα, την εντοπιότητα πάνω από την νομιμότητα. Αλίμονο. Δεν θα βάλουμε τους κομματικούς φίλους πάνω από την νομιμότητα. Μας οδηγεί σε άλλες εποχές. Αυτοί δείξανε, δυστυχώς, και εμένα ειλικρινά σας μιλάω, επειδή τον γραμματέα της Ομαρχικής Συνέλευσης τον γνωρίζω και προσωπικά, με απογοήτευση. Νιώθω μια απογοήτευση για τον τρόπο και για την κουλτούρα που δείξανε αυτοί οι κύριοι. Δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.